Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μία κοτοσαλάτα για σάντουιτς. Εύκολη και πολύ νόστιμη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 500 γραμμάρια κοτόπουλο βραστό ή κοτόπουλο που μας έχει μείνει, ένα καρότο τριμμένο, ένα κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο, 4 κουταλιές της σούπας καλαμπόκι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, μαϊντανό φρέσκο ψιλοκομμένο, γύρω στα 150 γραμμάρια μαγιονέζα, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι, ψωμί της αρεσκίας σας και μαρούλι για να συνοδεύσουμε τη σαλάτα μας. Πάμε να τα φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε την κοτοσαλάτα μας παίρνοντας το κοτόπουλο, βάζοντας μέσα το καρότο, το κρεμμύδι, το καλαμπόκι, να ανακατεύουμε λίγο. Το κοτόπουλο το έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια. Μπορεί να είναι και κοτόπουλο ψητό. Μπορεί να σας έχει μείνει και κοτόπουλο και να φτιάξετε την κοτοσαλάτα. Ό,τι εσείς έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θα ρίξουμε το λάδι, πιπέρι, αλάτι. Θα ρίξουμε τη μαγιονέζα, ξύσμα από μισό λεμόνι, και το χυμό του. Λίγο, μην ρίξετε πολύ λεμόνι. Θα ρίξουμε και τη μία κουταλιά μουστάρδα και το τελευταίο το μαϊντανό. Ανακατεύουμε καλά. Αν θέλετε μπορείτε να αντικαταστήσετε την μαγιονέζα, αν προσέχετε τη διατροφή σας, με γιαούρτι στραγγιστό 2%. Είναι ό,τι πρέπει. Αντί δηλαδή για μαγιονέζα να βάλετε γιαούρτι. Θα σας πάρει γύρω στα 200 γραμμάρια γιαούρτι. Όπως επίσης και μαγιονέζα, 150 με 200 γραμμάρια. Και η κοτοσαλάτα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσουμε στο ψυγείο για μία ωρίτσα, μισή ώρα. Θέλουμε να παγώσει για να μπορέσουμε να τη φτιάξουμε ένα υπέροχο κρύο σάντουιτς. Και αφού κρύωσε η κοτοσαλάτα μας λίγο, θα πάρουμε μπαγκέτες ή ό,τι ψωμί εσείς επιθυμείτε. Θα βάλουμε μέσα φύλλα μαρουλιού, γαλλικής σαλάτας και θα βάλουμε μέσα και την κοτοσαλάτα. Και το σάντουιτς είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Αν θέλετε να το πάρετε μαζί σας, το διατηρείτε στο ψυγείο, να το ξέρετε. Είναι κρύο σάντουιτς, δεν ψήνεται. Να φτιάξω και το άλλο. Επίσης μπορείτε να διαλέξετε ό,τι ψωμάκι εσείς θέλετε. Έτοιμο και το άλλο. Αυτά είναι. Πολύ εύκολα σάντουιτς με κοτόπουλο που μας έχει μείνει που μπορούμε να φτιάξουμε εμείς. Δοκιμάστε τα, περιμένω τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας. Τα ακριβή υλικά τους βρίσκονται στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Και αν τα φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!